πέρα των τεσσάρων. Δημήτρη, όσον αφορά τις δύο αυτές ομάδες, φαντάζομαι ότι για κάποιους, λένε κάποιοι, ότι αυτά είναι τρίποντα, το οποίο μετράει εξάποντο ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι και σε αυτό το παιχνίδι? Ναι. Για όλους, γιατί από ό,τι βλέπω και το πρόγραμμα και τον άλλον, θα παίξουν όλοι μεταξύ τους στο τέλος και είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, έτσι. Όσον αφορά τη Λαμία, νομίζω ότι είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές και Έλληνες και ξένους. Ένα πολύ καλό προπονητή, τον γνωρίζω και έχω παίξει συμπαίχτη μαζί του. Α, ναι. Και τον είχα τον προπονητή στο Πανετολικό. Που ξέρει να χτίζει καλά, ειδικά με έμπειρους ποδοσφαιριστές, να φτιάχνει πολύ καλή ομάδα. Και η Λάρισα έχει πολύ καλή ομάδα. Καλή. Ενώ έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ντέλετσιτς. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Ποιοτικότατος παίκτης, έχεις δίκιο. Μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα. Okay, όχι στις μεγαλύτερες, αλλά είναι ένας παίκτης που δείχνει ποιότητα και κάνει διαφορά σε ομάδες και στη Λάρισα. Ενώ ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο, αλλά δεν θα κρίνει νομίζω ότι ποιος θα σωθεί. Έχει ακόμα χρόνο. Πολύ ακόμα.